πόσα χρόνια και τι γίνεται από αυτό το διάστημα που έχει οριστεί και μετά. Η ΔΕΗ θα ορίσει το αναγκαίο προσωπικό των μονάδων και των λιγνητορυχείων. Σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις της ΔΕΗ, το σύνολο του προσωπικού που είναι σήμερα σε λιγνητορυχεία και μονάδες θα μεταφερθεί στις νέες μονάδες. Άρα κατά τη στιγμή της απόσχησης θα έχουμε και τον κατάλογο των εργαζομένων οι οποίοι θα πάνε στο νέο καθεστώς. Και θα μείνουν όλοι αυτοί εκεί ή θα υπάρξουν προγράμματα εθελούσιας, θα απολυθούν κάποιοι, τι θα γίνει. Όσοι λοιπόν δίπλα σε αυτό έχουμε κάνει δύο ρυθμίσεις στο νόμο. Πρώτον, εθελούσια έξοδος αναφέρεται κυρίως στους μεγάλης ηλικίας εργαζόμενους, εφόσον θέλουν να το επιλέξουν. Και το δεύτερο, μεταφορά και απορρόφηση στη ΔΕΗ προσωπικού το οποίο δεν είναι παραγωγικό, σύμφωνα με από ό,τι ξέρουμε. Σε άλλες θέσεις. Σε άλλες θέσεις, στη ΔΕΗ. Με τι καθεστώς. Με ό,τι ισχύει και σήμερα. Με συλλογικές συμβάσεις κανονικά. Αναφέρομαι κυρίως, διοικητικό και οικονομικό προσωπικό που θα το απορροφήσει η ΔΕΗ. Για πόσο χρονικό διάστημα. Λοιπόν, πάμε τώρα στις νέες μονάδες. Ναι. Στις νέες μονάδες, εφόσον έχει υπογραφεί η συλλογική σύμβαση της ΔΕΗ με τη Γενόπ ΔΕΗ τώρα, αυτές τις μέρες που θα γίνει, θα μεταφερθεί και η συλλογική σύμβαση για τα επόμενα 3 χρόνια, 3 ετή συλλογική σύμβαση. Άρα η μεταφορά των εργαζομένων γίνεται ακριβώς με τις ίδιες εργασιακές σχέσεις. Για πόσο διασφαλίζονται αυτοί οι εργαζομένοι. Αυτή είναι η 3 ετή συλλογική σύμβαση που έχουν τώρα. Ταυτόχρονα έχουμε ρύθμιση στο νόμο που λέει ότι απαγορεύεται οποιαδήποτε απόλυση για 6 χρόνια. Άρα για 2 συμβάσεις. Για 2 συμβάσεις. Και μετά. Μετά είναι το κεκτημένο, από εκεί πέρα θα τα συζητάνε με συλλογική. Οι νέες συλλογικές. Λένε όμως ότι μετά από αυτά τα 6 χρόνια, κύριε Υπουργέ, δεν διασφαλίζεται τίποτα. Καλά, μετά προφανώς. Κοιτάξτε, ο νόμος, ο νομοθέτης, νομίζω ότι έχει εξαντλήσει και τα όρια. 6 χρόνια είναι, νομίζω, η πιο. Όμως σας κατηγορούν, κύριε Υπουργέ, εδώ, ότι δεν έχετε ένα συνολικό σχέδιο για τα ενεργειακά μας. Δηλαδή, τι θέλουμε, τι θα κάνουμε τα επόμενα 10-15 χρόνια. Ποια είναι η κατεύθυνση στην πραγματικότητα. Γιατί άκουσα και την αντιπολίτευση αυτό να σας κατηγορεί. Δεν έχετε ένα συνολικό αποσπασματικό αυτό που είναι. Νομίζω ότι έχουν λίγο άδικο, διότι όλη η συζήτηση και σήμερα θα μου δοθεί ευκαιρία στη Βουλή να αναπτύξω όλο τον ενεργειακό σχεδιασμό. Λίγο πολύ τα πράγματα είναι δεδομένα, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει βάλει ήδη 2 στόχους δεσμευτικούς, τους οποίους εμείς ως χώρα υπερασπιζόμαστε και ψηφίσαμε μάλιστα φιλόδοξους στόχους, ότι το 2030 πρέπει να καταναλώνουμε 30% λιγότερη ενέργεια από τη σήμερα, άρα μεγάλη εξοικονόμηση στα πάντα. Μάλιστα. Και ότι το 30% της ενέργειας που θα καταναλώνουμε ως χώρα πρέπει να είναι από ΑΠΕ. Μάλιστα. Αυτό σημαίνει ότι στο ενεργειακό μας μείγμα πρέπει να αυξήσουμε τις ΑΠΕ. Από το 30% πάμε καλά στις ΑΠΕ, πάμε πολύ καλά, είμαστε 30, το 1/3 περίπου παράγεται από ΑΠΕ, θα πρέπει να πάει γύρω στο 50%. Μάλιστα. Αυτό προσδιορίζει από εκεί και πέρα, αυτή η στόχη, το πώς θα φτάσουμε εκεί. Και αυτός είναι ο ενεργειακός σχεδιασμός. Αυτός έχει ξεκινήσει η Εθνική Επιτροπή. Θα έρθει 3 φορές στο Κοινοβούλιο πριν ολοκληρωθεί στα τέλη του χρόνου. Άρα ο ενεργειακός σχεδιασμός της χώρας, το πώς θα φτάσουμε εκεί, είναι μέρος μιας ευρείας συζήτησης. Βλέπω πάντως και λαμβάνοντας υπόψη και τα μηνύματα, κύριε Υπουργέ, λέτε ότι η αποδυνάμωση της ΔΕΗ στο παραγωγικό της κομμάτι θα είναι στο 10% σε σχέση με το 30% που προέβλεπε η μικρή ΔΕΗ. Δεν μας λέτε όμως, λένε κάποιοι, πόσο κόστησε στην επιχείρηση αυτή η χαμένη τετραετία, δηλαδή αυτό το χρονικό διάστημα. Τι ζημιά είχε, ξέρουμε, για την επιχείρηση. Εντάξει, εγώ εκτιμώ ότι δεν είχε ζημιά η ΔΕΗ. Η ΔΕΗ είχε μπροστά της διάφορα προβλήματα τα οποία καλούμασταν να λύσουμε με διάφορους τρόπους. Το βασικό, κατά τη γνώμη μου, πλεονέκτημα της λύσης που δώσαμε και της λύσης που δίνουμε δεν είναι το αν είναι μόνο 10% έναντι του 30%. Το βασικό πλεονέκτημα είναι ότι κρατήσαμε ατόφια τα υδροηλεκτρικά στην κατοχή της ΔΕΗ. Τα υδροηλεκτρικά είναι το κερδοφόρο κομμάτι της ΔΕΗ, γιατί έχουν πολύ μικρό κόστος, σχεδόν μηδενικό κόστος παραγωγής ενέργειας. Άρα κρατήσαμε το βασικό κομμάτι του κερδοφόρου στη ΔΕΗ. Δεύτερον, προσπαθήσαμε να λύσουμε τα χρηματοοικονομικά της ΔΕΗ, γιατί ήταν υπερδανισμένοι πριν από εμάς. Με διάφορους τρόπους, φέτος δημιουργήσαμε μια μεγάλη ρευστότητα στη ΔΕΗ, 1 δις
από το πλεόνασμα το κοινωνικό που δώσαμε. Δώσαμε 460 εκατομμύρια στη ΔΕΗ για να ξεχρεώσουμε τα οίκο τα παλιά. Σας λένε όμως ότι η χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας έχει μειωθεί πάρα πολύ σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα και τα προηγούμενα χρόνια. Το άκουσα το επιχείρημα. Πρώτον, θα τη διορθώσω τη Νέα Δημοκρατία για μια ακόμη φορά. Πρέπει να προσθέτει και τον ΑΔΜΙΕ που αποσχίστηκε από τη ΔΕΗ στη χρηματιστηριακή αξία. Και δεύτερον, κατέδειξα μαλλοπιστικά ότι η ΔΕΗ το 2018, στο τέλος αυτής της διαδικασίας και με δεδομένα τα σχέδιά μας, είναι από τους προτεργάτες στην αύξηση της συμμετοχής. 63% έχει καταγράψει μέσα στο 2018 τους 3 πρώτους. Το θέμα είναι τι κάνουμε εμείς οι πολίτες, κύριε Υπουργέ, που πληρώνουμε βαρύτα τους λογαριασμούς. Πληρώναμε τόσα χρόνια οίκο για να φτιαχτούν οι διασυνδέσεις των νησιών. Εγκαινιάσατε προχθές κάποιες διασυνδέσεις με κάποια νησιά. Ετοιμάζετε το μεγάλο project που είναι φυσικά η Κρήτη. Αλλά εμείς εκεί πληρώνουμε. Βαρύς λογαριασμούς, συνεχίζουμε. Τι θα γίνει, πού θα πάει αυτή η κατάσταση? Κοιτάξτε, η τιμή του ρεύματος δεν έχει αυξηθεί τα τελευταία 3 χρόνια. Ναι, αλλά αυξάνεται ο λογαριασμός. Χωρίς να καταναλώνουμε περισσότερο. Αυτό που είχαμε επιβαρύνσεις, που τα είπατε, είναι τα οίκο και πολλές άλλες κατηγορίες. Ο στόχος είναι, τα οίκο είναι πολύ σημαντικά, γιατί είναι 700 εκατομμύρια στα 5 δις, είναι τεράστιο ποσό. Άρα οι διασυνδέσεις είναι η απάντηση. Εγκαινιάσαμε τις Κυκλάδες, σήμερα θα πάει και στη Μύκονο. Προκηρύξαμε το ένα έργο της Κρήτης πριν από 3 εβδομάδες, που είναι πολύ σημαντικό, το Πελοπόννησος Κρήτη. Διότι θα απελευθερώσει ενέργεια από τη Μεγαλόπολη και θα τη στέλνουν στην Κρήτη. Πότε θα δούμε μειώσεις λογαριασμούς? Το έργο αυτό θα ολοκληρωθεί το 20. Νομίζω ότι σταδιακά μέχρι το 22 θα έχει, τα οίκο θα έχουν σχεδόν μηδενιστεί. Δηλαδή το 20 είναι η κρίσιμη χρονιά. Φέτος θα έχουμε όφελος από τις Κυκλάδες γύρω στα 70-80 εκατομμύρια. Σιγά σιγά. Άρα τα επόμενα 3-4 χρόνια στην πραγματικότητα εκεί θα ξαποκλιμακώνονται. Στο τέλος των οίκο, όπως τα γνωρίζουμε. Σε λίγη ώρα σήμερα, πάντως, κύριε Υπουργέ, έχουν δώσει ραντεβού εργαζόμενοι της ΔΕΗ έξω, εδώ στο κέντρο της Αθήνας, έξω από τη Βουλή, μιας και σήμερα ψηφίζεται το νομοσχέδιο. Και βλέπουμε και αρκετούς βουλευτές να μουρμουρίζουν το τελευταίο διάστημα από τη Μακεδονία. Καταρχάς, έχουν κάποιο δίκιο οι εργαζόμενοι που διαμαρτύρονται αυτή τη στιγμή? Κοιτάξτε, εγώ σέβομαι απολύτως την άποψη εργαζομένων που δεν θέλουν καμία πώληση μονάδας της ΔΕΗ. Από την άλλη πλευρά, εμείς ως κυβέρνηση, προσωπικά και εγώ, μόλις πάρθηκε η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, πήγα στην Κοζάνη. Ανοίξαμε το διάλογο ευθέως. Ο νόμος που φέρουμε σήμερα στη Βουλή και τα εργασιακά, εμείς ενημερώναμε διαρκώς και τη Γενόπ ΔΕΗ και τη διοίκηση της ΔΕΗ που συμμετείχε. Κάποτε φυσικά στηρίζατε και τις κινητοποιήσεις. Άρα, βέβαια, νομίζω ότι εμείς είμαστε ειλικρινείς ότι κάναμε όλο το διάλογο όπως έπρεπε και όπως ήταν συντεταγμένα. Σέβομαι απολύτως την επιλογή των εργαζομένων, μη θέλουν πώληση της μονάδας, των μονάδων. Αυτά είναι τα δεδομένα, νομίζω ότι. Ξεκινήσαμε όμως, κύριε Υπουργέ, με το θέμα αυτό και με τους εργαζόμενους και με τις γκρίνιες και τα λοιπά. Φαίνεται όμως ότι υπάρχουν ευρύτερες γκρίνιες μέσα στο κόμμα σας από ό,τι έχουμε δει και για άλλα ζητήματα που θέτουν οι εργαζόμενοι, όπως είναι οι συντάξεις. Για παράδειγμα, μπροστά μας έχουμε μια πολύ μεγάλη μείωση συντάξεων, μια μεγάλη μείωση στο φορολόγιο του. Με αυτά μπορεί να γίνει κάτι, μπορεί να αλλάξει κάτι? Τι βλέπετε? Σε έχουμε ένα θηριώδες πλεόνασμα το μεταξύ, ως μη οφείλατε. Διότι σας ζητάνε 1,75 και εσείς βγάζετε 4,2. Δεν έχετε αφήσει τίποτα όρθιο στην αγορά. Έχετε στραγγίξει επιχειρήσεις, εργαζόμενους, επαγγελματίες, κλείνουν μαγαζιά. Εν πάση περιπτώσει, έχει στεγνώσει το σύμπαν με αυτούς τους βαρύτερους φόρους που έχετε βάλει. Τι θα γίνει? Άξτε, θα δούμε κάτι θετικό εκεί? Άξτε, το πλεόνασμα που βγάλαμε, το οποίο είναι πολύ υψηλό, όπως ξέρετε, εμείς το χρησιμοποιήσαμε με 2 τρόπους. Το ένα είναι, επαναφέραμε, μοιράσαμε με το κοινωνικό μέρισμα το μέρος του πλεονάσματος, πετύχαμε παραπάνω. Αλλά το δεύτερο και πιο σημαντικό που αφορά, έχει σχέση με τις πρώτες ερωτήσεις σας. Νομίζω ότι το πλεόνασμα μας δίνει ένα μεγάλο πλεονέκτημα, πρώτον, στο ότι θα κλείσουμε το πρόγραμμα έχοντας πετύχει όλους τους στόχους. Άρα, εμείς μας δημιουργεί μια μεγάλη αισιοδοξία ότι τον Ιούλιο θα τελειώσουμε με το πρόγραμμα. Και ένα από τα πλεονεκτήματά μας είναι αυτό, διότι ακυρώνει όλη την οπτική του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ότι έχουμε αποκλήσεις. Και υπενθυμίζω ότι και τα μέτρα που έχουμε δεχτεί για το 19 και το 20 εδράζονται στην ιδέα ότι θα υπήρχαν μεγάλες αποκλήσεις. Άρα εμείς θέλουμε να ολοκληρώσουμε το πρόγραμμα. Άρα λέτε ότι μπορείτε να τα ξανασυζητήσετε? Μπορούμε, εμείς θέλουμε να ολοκληρώσουμε. Εμείς διατηρούμε τις δεσμεύσεις μας ως κυβέρνηση ότι συμφωνήσαμε εμείς το
κρατάμε από την πλευρά μας. Θα πάτε σε εκλογές με τα μέτρα αυτά μπροστά σας. Θα μειώσετε 18% τις συντάξεις και το αφορολόγητο σε όλους τους Έλληνες και θα πείτε πάμε σε εκλογές. Αυτό που λέω είναι βήμα προς βήμα. Εμείς πρέπει να κλείσουμε το πρόγραμμα και είμαι αισιόδοξος. Ρωτάω αν παίζει πιθανότητα επαναδιαπραγμάτευσης αυτών των δύο μέτρων. Γιατί το θέτουν οι βουλευτές σας. Να το ξανασυζητήσουμε, να μην υλοποιηθεί ή να πάει παρακάτω, δεν ξέρω σε ποια προοπτική. Και η συμφωνία που υπάρχει για το τι θα γίνει μετά, νομίζω ότι να αφήσουμε χώρο να το δούμε. Άρα το αφήνετε ανοιχτό και το ζήτημα. Στο δεδομένη στιγμή που θα γίνουν αυτές οι συζητήσεις. Ο στόχος είναι σαφής για μας, είναι 21 Ιουνίου να κλείσουμε το πρόγραμμα και αυτό θα κάνουμε. Ενδεχόμενο εκλογών πριν το 2019 υπάρχει, κύριε Σταθάκη. Δεν βλέπετε. Συγγνώμη, εγώ δεν καλά, βλέπω. Δεν προαναγγέλλονται και εκλογές. Δεν προαναγγέλλονται, αλλά με ρωτάτε για κάτι για το οποίο έχω ισχυρή άποψη. Προσωπική, εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Άρα και θα κρυθούμε για το σύνολο τη. Πάμε για καθαρή έξοδο, λέτε και σε αυτόν τον όρο. Βεβαίως, καθαρή έξοδο θα έχουμε. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ. Καλημερίζουμε. Εμείς θα φύγουμε τώρα γιατί έχουμε πολλές αστυνομικές ειδήσεις. Αστυνομικές. Από το αστυνομικό δελτίο θα βρούμε τον Γιώργο Πρωτοψάλτη. Είναι στην πλατεία Ιρών στο Μαρούσι γιατί εξιχνιάστηκε αυτή η πολύ περίεργη ιστορία με τον 19χρονο Θωμά. Πάμε να δούμε εκεί τι προέκυψε. Εκεί στο σημείο, λοιπόν. Κοιτάξτε, υπάρχουν λουλούδια ακόμα εκεί όπως βλέπουμε. Καλή σας ημέρα. Θα δείτε τώρα με τη βοήθεια του.